Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι στη γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Έπρεπε να κάνω τη συγκεκριμένη αναφορά και ευχαριστώ που με ακούσατε και περιμένατε στο τηλέφωνο, διότι είδα ότι το αναφέρατε κι εσείς στην ομιλία σας χθες για την υπόθεση του αδερφού Τσίπρα και είδα και μια αντίδραση η οποία υπήρξε. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί, δεν ξέρουμε την υπόθεση, θα το ψάξουμε όμως και το Σάββατο στα παραπολιτικά, εμείς θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, για το γεγονός ότι έχει ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος στους δικαστές οι οποίοι είχαν αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό πρωτού πάμε στα επόμενα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ακούστε, όλο αυτό που έγινε χθες στη Βουλή είναι νομίζω δηλωτικό του σε ποια κατάσταση ο κύριος Τσίπρας. Το πιο ωραίο tweet που διάβασα είναι ενός κυρίου Θεόφιλου Νικολαίδη, δεν τον ξέρω προσωπικά, που λέει «Στου πλαστογράφου το σπίτι δεν μιλάνε για πλαστογραφίες. Λαϊκή παροιμία». Το να μου ασκήσει κάποιος, κύριε Τζένο, κριτική για το αν έπρεπε να δεχθώ να είμαι νονός ή όχι σε συγκεκριμένη βάπτιση, είναι μια θεμητή κριτική και πιθανόν και να μην έπρεπε. Εγώ δεν λέω τα κάνω όλα τέλεια, μπορεί να έχω κάνει και λάθος. Αλλά λέτε ότι μπορεί να μην έπρεπε να το κάνω. Μπορεί και να έχω κάνει και λάθος. Δουλεύοντας τον εσένα το μέγεθος της αντίδρασης, θα μπορούσα να το έχω αποφύγει. Το θεώρησα τιμή για μένα με καλεί κάποιος σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός για την οικογένειά του και γι' αυτό και πει εκτιμώ πολύ τον πατέρα. Όμως από το σημείο αυτό του να πεις όχι δεν έπρεπε να πας. Επαναλαμβάνω, μπορεί να ακούσω αυτή την κριτική. Έως του σημείου έκανες πλαστογραφία εσύ και ο πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων για να δικαιολογήσει εκ των υστέρων τη βάπτιση, με συγχωρείτε, εδώ υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Λοιπόν, και όταν αυτή την κριτική συνασκεί ο Τσίπρας, που όπως σωστά θυμήσατε και το θύμισα και εγώ χθες στη Βουλή, άλλαξε τον νόμο για να σώσει τον αδερφό του από το αδίκημα της πλαστογραφίας. Και μάλιστα επειδή μου έκανε και μία χθες προσωπική αναφορά ο κύριος Δημήτρης Τσίπρας, αναγκάστηκα σήμερα και ανέβασα στο Twitter μου όλο το βίντεο από την εκπομπή του κυρίου Χατζή τότε, όπου είχε βγει ο δικηγόρος του κυρίου Δημητρίου Τσίπρα, ο κύριος Ματζουράνης. Ένας εκ των δικηγόρων του κυρίου Τσίπρα. Ένας των δικηγόρων. Έτσι, και είχε πει στον αέρα ότι δεν έγινε, δηλαδή καλά είναι ο κόσμος. Υπήρχε μία δίωξη. Καθώς η δίωξη ερευνάται αν καλώς έγινε σε βαθμό πλημμυλήματος ή έπρεπε να γίνει σε βαθμό κακοποίηματος. Και ξαναλέω ότι εκτός από αυτό υπάρχει και πειθαρχικό για τους δικαστές οι οποίοι είχαν εμπλακείες. Ο εισαγγελέας που έκανε τη δίωξη σε βαθμό πλημμυλήματος αμέσως μετά πήρε μια πολύ μεγάλη προαγωγή. Όλα αυτά γίνανε επί Τσίπρα. Και εκεί υπάρχει η υπόνοια μια συναλλαγή. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το κρίνει η δικαιοσύνη με του θεσμού που έχει, του εσωτερικού και του θεσμού που έχει. Δεν θα αναμπλακώ περαιτέρω. Έχει καθυστερήσει όμω το πειθαρχικό, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ είμαι εδώ 3,5 χρόνια σε προκατακτική έρευνα για την Νοβάρτη. Ναι, αλλά έχει καθυστερήσει. Ένα πειθαρχικό το οποίο κατηγορεί ο Άριο Πάγο, διερευνά μάλλον για να είμαι απολύτω ακριβή, διερευνά πειθαρχικέ ευθύνε δικαστών οι οποίοι απάλλαξαν τον αδερφό του πρωθυπουργού, να μην έχουμε μάθει του πρώην πρωθυπουργού, να μην έχουμε μάθει τι έχει γίνει, νομίζω ότι καθυστερεί. Συμφωνώ μαζί σας, καμία αντίρρηση και μέσα δεν μου βάζει και την ιδέα να καταθέσω μια σχετική ερώτηση. Να την καταθέσετε, βέβαια, να μάθουμε λοιπόν, κι εμείς. Τώρα, η ερώτηση όμως, το συνέχεια του θέματος είναι: έχεις καταλάβει ο κόμμος τι έγινε. Ασκήθηκε αυτή η δίωξη όπως ασκήθηκε το θεσμό πλημμυλήματος. Πήγε να γίνει δίκη. Ζήτησαν οι δικηγόροι αναβολή. Μια συνηθισμένη διαδικασία. Πήγε αναβολή για 6 μήνες μετά. Στο ενδιάμεσο μεταξύ του αιτήματος δηλαδή της αναβολής και της εκδικάσεως υποθέσεως αλλάζει ο νόμος και το συγκεκριμένο αδίκημα με τη συγκεκριμένη ποινή υπόκειται παραγραφή. Γίνεται η δίκη μετά από 6 μήνες, διαπιστώνεται η παραγραφή εκ του νόμου, αυτός ο κατηγορούμενος. Μια ανωτελεία θέλω να βάλετε εδώ, γιατί το είπα και προηγουμένως. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία κρατήθηκε 3 χρόνια στο σιρτάρι του ανακριτή, δεν προχωρούσαμε τίποτα. Πάρθηκαν πάρα πολλές αναβολές μέχρι να φτάσουμε στη διάταξη εκείνη. Τι συμπτωματικά να πω εγώ, τυχαία να πω εγώ. Αλλά όταν κάνει έρευνα ο Άριος Πάγος, δεν νομίζω ότι είναι και όλο τυχαία, που ξαφνικά δεν πάει στο δικαστήριο συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν σημαίνει ότι το αδίκημα δεν έχει γίνει. Απλά ο νόμος ορίζει ότι αυτά τα αδικήματα δεν μπορούν να εισαχθούν σε δίκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μ' ακούει ο κ. Γεωργιάδης. Αυτά λοιπόν να τα πούμε, δηλαδή ότι ο χρόνος ο οποίος έγινε δεν ήταν ένας χρόνος άμεσος, δεν ήταν ένας χρόνος που έγινε ταχύτατα όπως έγινε ας πούμε, για παράδειγμα στην υπόθεση της Νοβάρτης, όπου εκεί ταχύτατα φτιάχτηκαν φάκελοι δικογραφίες και ούτω καθεξής. Στη συγκεκριμένη υπόθεση η δικαιοσύνη πήγαινε με το ραχάτι της. Με ραχάτι συγκεκριμένο πήγαινε, κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς.
Και ένα από του λόγου που το μιλάω ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που η χώρα μας αποκτά πολύ κακή φήμη ως επενδυτικός προορισμός, είναι πολύ αργή η δικαιοσύνη. Περισσότερο αυτό το νούμερο ένα και στην έκθεση της World Bank και παντού, εκεί που χάμε τους περισσότερους βαθμούς, είναι η ταχύτητα της δικαιοσύνης. Ένα επιδομικό πρόβλημα, δεν θέλω να πω ότι είναι επίτηδες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το βέβαιο είναι ότι εκεί ο κύριος Τσίπρας είναι φοβερά πολιτικά εκτεθειμένος. Δεν το να με κατηγορεί εμένα για προσαρμοστική ο κύριος Τσίπρας και να ξέρετε κάτι άλλο, κύριε Προσάρμοστη, κύριε Τζένου, τι πραγματικά με εκνεύρισε και με στεναχώρησε. Ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας, έχουμε την πολύ σοβαρή συζήτηση για τον ελληνικό χρυσό και κάνει 20 λεπτά επίθεση σε μένα ως πλαστογράφο για τη βάπτιση. Μάλιστα. Αυτή δεν είναι μια πολιτική κατηγορία, είναι μια προσωπική κατηγορία, όπως καταλαβαίνετε. Πάω εγώ στη Βουλή κατευθείαν για να απαντήσω, αφού ο ίδιος με κάλεσε να πάω να απαντήσω. Και πήγα να απαντήσω, επί προσωπικού πια, όχι μόνο πολιτικού. Ένας κύριος, τι κάνει, κάθεται απέναντι, ακούει την απάντηση που του δίνει ο συνομιλητής του, αυτό που προηγουμένως τον κατηγόρησε, και αν θέλει ανταπαντά. Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, τι έκανε, το έβαλε στα πόδια. Κύριε Τζένο, έφυγε τρέχοντας. Είναι κρίμα που η Κάμερα της Βουλής δεν μπαίνει το πλάι να βλέπει το πλάνο. Την ταχύ... με σπριντ. Ξαφανίστηκε. Με έβρισε και μα τα βάλε στα πόδια. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης επέλεξε να το κάνει ο κ. Τσίπρας. Αποκάλυψε το όνομα του ανθρώπου του οποίου βαφτίσατε το παιδί. Εγώ επιλέξει. Εντάξει, να αφήσω την οικογένεια του κυρίου Κατοπόδη έξω. Ωραία, ο κύριος Κατοπόδης έχει μια θεσμική θέση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ελέγχει επί της ουσίας τις συμβάσεις που αφορούν όλα τα υπουργεία. Όλα τα υπουργεία, όλες τις δημόσιες συμβάσεις. Ελέγχει όλες τις δημόσιες συμβάσεις. Άφησε μια αιχμή λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Δεν έκανε τυχαία τη συγκεκριμένη επιλογή. Φαντάζομαι ότι σε αυτή την αιχμή θα θέλατε να δώσετε μια απάντηση. Και απίτσα χθες, αλλά σε απαντώ και τώρα. Ο κύριος Γεώργιος Κατοπόδης λοιπόν διορίστηκε στη θέση αυτή, επελέγει στη θέση αυτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδων Γεωργιάδη. Είναι κάποιος φίλος της Νέας Δημοκρατίας, κάποιο κομματικό μας τέλεχος, κάποια δική μας επιλογή? Βεβαίως και όχι. Ο κ. Κατοπόδης επελέγει θέση αυτή από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το 2016 από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ των Εξαρτητών Ελλήνων και με λευκή ψήφο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα σε κάθε περίπτωση δεν είναι, να το πω με τη λαϊκή έκφραση, δικός μας. Είναι διοριστής από τον Τσίπρα. Δηλαδή έχει ο άνθρωπος αυτός ή έχω εγώ μαζί του σχέση εξάρτηση, γιατί έβαλε λάδι στο παιδί του και δεν έχει ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που τον διόρισε ή ο πρωθυπουργός που τον επέλεξε? Αυτή είναι η κουβέντα που κάνουμε με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό σας λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό υπονοεί. Όχι, εγώ δεν βρίσκω λογικό, διότι αν ήταν κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κατοπόδης δεν ελέγχει εμένα, ούτε εγώ ελέγχω αυτόν. Είναι τόσο προφανές. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι εάν τώρα που το σκέφτεστε, εάν θα ξανακάνατε την ίδια διαδικασία, δηλαδή αν θα ξαναμπαίνατε στη διαδικασία να κάνετε τη βάφτιση και αν θα βγάζετε και τις φωτογραφίες. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν είχατε βάλει φωτογραφίες στο Twitter, το δικό σας? Όχι. Η ανάπτυξή μου ήταν πάρα πολύ χαμηλών τόνων, όπως τέργεται στην περίσταση. Θα το ξανακάνατε, κύριε Υπουργέ, αυτό. Θα σας πω μία δουλειά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το πιθανότερο είναι ναι. Γιατί όταν κάποιος, το οποίο εκτιμάς, σου κάνει την πρόταση αυτή που είναι πολύ τιμητική για μένα πρόταση και σου εξηγεί και τους λόγους προσωπικούς που έχει να γίνει βάπτιση τώρα, το να δείξει και παγερία διαφορία για πολιτικούς λόγους μου δείχνει και λίγο απανθρωπιά. Δεν είμαστε, ξέρετε, ρομπότ. Και εγώ ούτε θέλω να γίνω ρομπότ. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο άνθρωπος, ένας αξιοπρεπέθατος άνθρωπος, έχει μια πολύ αξιοπρεπή οικογένεια και έχει και ένα παιδί που εύχομαι να είναι καλότυχο και να το καμαρώσει και να έχει πάνω του όλες τις ύβρες που άκουσα εγώ για αυτή τη βάπτιση να του επιστρέψουν σε τύχη στη ζωή του. Λοιπόν, έχω μια γενική γνώμη εγώ για την πολιτική. Δεν πρέπει η πολιτική να γίνουμε ούτε ξύλινη, ούτε απάνθρωποι, ούτε φτιαχτή. Ξαναλέω στον κάθε ακροατή που με έχει καταβρύσει, μου έχει ασκήσει κριτική για ό,τι πήγα. Ένα άνθρωπο που εκτιμάς σου κάνει αυτή την τιμητική πρόταση και έχει και ορισμένου σοβαρού λόγου. Τι του λες? Επειδή φοβάμαι θα πει ο Βαξεβάνης, δεν πάω. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Εσείς μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά είναι έτσι ο χαρακτήρας μου.
Αυτό το οποίο προσπάθησε να δείξει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι οι άλλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και το έχει ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Μα δεν είναι δυνατότητα του Άδωνης Γεωργιάδης, δεν είναι δική μου η βάπτιση. Για μένα δεν θα είχε διαφορά αν πήγαινα τη συγκεκριμένη Κυριακή μετά από δύο μήνες. Δεν ήταν δική μου επιλογή τη ημερομηνία. Δεν έγινε κάτι χάρη σε μένα. Μας είναι σαφές. Να το κλείσουμε λοιπόν αυτό. Πάμε να δούμε σε κάτι άλλο το οποίο εισήγαγε χθες ο κύριος Τσίπρας στην πολιτική, πολιτική ορολογία και στην πολιτική αντιπαράθεση, στην πολιτική συζήτηση. Τι ζήτησε ο κύριος Τσίπρας? Ζήτησε moratorium. Εγώ το λαμβάνω το moratorium ως, αν θέλετε, μια πρόταση η οποία λέει ότι σταματήστε να φέρνετε νομοσχέδια ή να τα φέρνετε σε συνεννόηση για να τραβήξω εγώ τον κόσμο από, από τους δρόμους. Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, εάν ποτέ γινόταν δεκτό από την κυβέρνηση, ήταν το τέλος ελληνικής δημοκρατίας όπως την ξέρουμε. Ακούστε τι είπε. Είπε ότι επειδή στην πραγματικότητα αναγνώρισε, χωρίς να το πει, ότι οι συνεχείς πορείες και οι διαδηλώσεις και η πολιτική ένταση συμβάλλουν στην ένταση, στην διάδοση της πανδημίας, είπε για να σταματήσει η πολιτική ένταση και η φασαρία και οι διαδηλώσεις που κατά τεκμήριο συμβάλλουν στην ένταση της πανδημίας, αυτό το προσθέτω εγώ, αλλά αυτό υπονοεί η πρότασή του, θα πρέπει η κυβέρνηση να προσυνεννοείται με την αντιπολίτευση για το ποιο νομοσχέδιο θα ψηφίσει και ποιο όχι, ώστε μόνο νομοσχέδια που έχουν την έγκριση αντιπολιτεύσεως να περνάνε από τη Βουλή. Ιδάλλως, αν αυτό δεν γίνεται, θα κάνουμε συνέχεια διαδηλώσεις με όποια συνέπεια στην πανδημία. Εσύ, αυτοί που κάνουν τους εκβιασμούς, ξέρω εγώ, τη νύχτα και πουλάνε προστασία, τι παραπάνω λένε από αυτό? Για πείτε μου. Βαριά κατηγορία αυτή. Όχι, όχι. Πείτε μου, πραγματικά, τι παραπάνω λένε. Άρα, τι παραπάνω λένε. Μιλάτε για εκβιασμό από την πλευρά του κυβερνήματος. Μιλάμε για κανονικότατο στιγνό ομό εκβιασμό. Ότι ή θα περνά στα νομοσχέδια που μας αρέσουν, ή θα κατεβάζω τον κόμμα στους δρόμους και για περίμιξτε το. Αυτό είπε ο κ. Τσίπρας. Αυτό δεν είπε. Κατά την προσωπική μου άποψη αυτό είπε, ναι. Ναι, φαντάζεστε μια κυβέρνηση θα το αποδεχότανε? Δηλαδή η Βουλή, η εκλεγμένη από το λαό, θα αυτοκαταργείτο υπό τον φόβο των διαδηλώσεων και τις επιπτώσεις των διαδηλώσεων στην πανδημία. Φαντάζομαι ότι δεν το λέει τυχαία πάντως αυτό ο κύριος Τσίπρας. Δεν το βάζει τυχαία στον διάλογο. Φαντάζομαι ότι κάτι άλλο ίσως κρύβει πίσω στο μυαλό. Είναι καινούργια κασέτα. Λέει ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι οι διαδηλώσεις επιτείνουν την πανδημία. Και θέλω λίγο να τοποθετηθώ σε αυτό. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι και η μέγιστη υποκρισία τους. Όταν ισχυρίζεται δημόσια ότι οι διαδηλώσεις δεν διασπείρουν τον ιό, άρα τι λες από πλευράς υγείας, ότι η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων που φοράνε μάσκα, να πάρω την εκδοχή, τι φοράνε μάσκα. Όπως σας λέω με τα βίντεο που έχω ανεβάσει φωτογραφία από κάτω, οι μισοί δεν φοράνε. Αλλά εγώ να σου πω ότι φοράνε. Ότι δεν διαδίδει τον κορονοϊό, τότε προφανώς θα πρέπει να προτείνεις, παραδείγματος χάρη, οι θεατές να μπορούν να πηγαίνουν στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Διότι σε ένα ανοιχτό γήπεδο που φοράνε όλη μάσκα, δεν διαδίδει ο ιός. Άρα γιατί δεν λες να μπουν οι φίλοι στο γήπεδο? Όταν το λες αυτό, ταυτόχρονα δεν μπορεί να λες γιατί στα Άγια Θεοφάνεια δεν έπρεπε να πάει ο κόμος στα προάβλια των εκκλησιών να πάρει αγιασμό. Αφού θα πήγαιναν στο προάβλιο των εκκλησιών, θα πήγαιναν σε ανοιχτό χώρο στον Πειραιά για να γίνει τελετή των Θεοφανίων όπως γίνεται πατροπαράδοτα. Σε ανοιχτό χώρο, πολλοί κόμμος όλοι με μάσκα και θα έκανε τελετή. Αφού σε ανοιχτό χώρο όλοι με μάσκα δεν κολλάνε στις διαδηλώσεις, προφανώς σε ανοιχτό χώρο όλοι με μάσκα δεν κολλάνε στα Θεοφάνεια. Δεν κολλάνε στα γήπεδα. Ή να φέρω και ένα παράδειγμα με αφορά στην αρμοδιότητά μου. Όταν βγήκε εκείνη η φωτογραφία από την Ερμού, όταν είχαμε ανοίξει το λιανικό εμπόριο, θυμάστε εκείνη η φωτογραφία και το Σάββατο. Όπου ήταν γεμάτη Ερμού από κόσμο όλοι με μάσκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει επίσημη ανακοίνωση εναντίον μου ότι ο Υπουργός Γεωργιάδης που άφησε να γίνει αυτό. Ερώτηση. Δηλαδή, αν είναι πολύ μαζεμένοι με μάσκα σε εξωτερικό χώρο στο Σύνταγμα, δεν κολλάνε. Αλλά αν είναι πολύ με μάσκα σε εξωτερικό χώρο στην Ερμού, κολλάνε. Νομίζω ότι απάντηση. Και το ακόμα πιο αμήμητο τώρα που νομίζω δείχνει απόλυτα την υποκρισία τους. Βγαίνει η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου και λέει προχθές ότι είναι ανευθυνότητα της κυβερνήσεως, ανευθυνότητα είπε, ακραία ανευθυνότητα μάλιστα. Να γίνει στρατιωτική παρέλαση για τα 200 χρόνια της Επαναστάσεως. Γιατί λέει, αυτό θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Προσέξτε τώρα το επιχείρημα. Αν είσαι σε διαδήλωση, όπου είσαι ο ένας πάνω στον άλλον, με μάσκα, δεν κολλάει. Αν είσαι σε στρατιωτική παρέλαση, που είσαι σε στρατιωτικό σχηματισμό, άρα με απόσταση ο ένας από τον άλλον, κολλάει. Το καταλαβαίνετε, πώς λένε. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Το ερώτημα είναι ότι αυτό δεν έχει. Δεν θέλω να πω τη λέξη μου στο μυαλό, γιατί θα γίνονταν πάλι χαμός. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να δούμε τώρα τον πυρήνα όλη αυτή τη ιστορία. Καταλαβαίνετε αυτή. Όταν βλέπουν εκκλησία,
κολλάει. Όταν βλέπουν έθνος, κολλάει. Όταν βλέπουν εμπόριο, κολλάει. Όταν βλέπουν επανάσταση, δεν κολλάει. Λοιπόν, είστε σαφείς. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσω όμως την άποψη τη δική σας για το μείζον. Και το μείζον είναι ότι πρέπει να γίνει μια παραδοχή την οποία φαντάζομαι ότι την κάνει και η κυβέρνηση. Ότι τα μέτρα έτσι όπως τα έχουμε δει και έχουν αναπτυχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης δεν εφαρμόζονται. Συνταγή υπάρχουν και πολλοί λοιμοξιολόγοι και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και αρκετοί. Μισό λεπτό τώρα. Και μιλάνε για αλλαγή συνταγής. Για αλλαγή. Και υπάρχει και μια άποψη για να ολοκληρώσω το ερώτημα. Να ολοκληρώσω το ερώτημα. Ακούστε με λίγο, για να ολοκληρώσω το ερώτημα. Υπάρχουν και πολλοί οποίοι λένε να αλλάξουμε το μοντέλο. Θέλω να ρωτήσω εσάς. Μήπως πρέπει να πάμε τελικά σε ένα άνοιγμα πιο ευρύ, κύριε Υπουργέ. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Όταν ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης, κανένας μας δεν είχε συλλάβει, θα κράταγε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα είμαστε όλοι μας σε ένα σημείο βρασμού. Προσέξτε. Οι γιατροί σε σημείο βρασμού γιατί κουράζονται πάρα πολύ και είναι σε μια μάχη φοβερή, ανθρώπινη τιτάνια. Τώρα τους σεβόμαστε για αυτό που κάνουν. Οι ασθενείς που έχουν τους συγγενείς τους και οι ίδιοι ασθενείς στα νοσοκομεία, γιατί δίνουν μια φοβερή μάχη για τη ζωή τους. Οι γονείς σε σημείο βρασμού για τα παιδιά τους είναι όλη μέρα σπίτι και φοβούνται ποια θα είναι η επίπτωση στο χαρακτήρα τους. Τα παιδιά που είναι κλειμένα μέσα και δεν αντέχουν άλλο. Οι έμποροι που είναι κλειμένα μαζιά τους γιατί λένε μαζί τα καταστρέφεται. Οι πελάτες που δεν μπορούν να βγουν να ψωνίσουν. Όλοι είμαστε σε σημείο βρασμού. Γιατί είμαστε σε σημείο βρασμού? Γιατί έχει κρατήσει πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι τώρα ευθύνη ούτε της κυβερνήσης, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Γεωργιάδη. Είμαστε καθαροί. Είναι ένα βιολογικό φαινόμενο που θέτει τις κοινωνίες μας σε πολύ μεγάλη δοκιμασία. Τώρα, σε αυτή την πολύ μεγάλη δοκιμασία υπάρχει μια διαφορά που θέλω να απαντήσω στον κόσμο που θέτει το δόκιμο ερώτημα. Εμένα μου έχουν έρθει πολλά σχετικά μηνύματα. Μα με 300 κρούσματα ή με 700 κρούσματα ή με 1500 κρούσματα κλείναμε και με 3.000 πάνε να ανοίξουμε? Προσέξτε, αυτό είναι ένα πολύ λογικό ερώτημα. Mm-hmm. Και εμένα μου αρέσει να απαντώ στα λογικά ερωτήματα με λογικά επιχειρήματα. Υπάρχει μια βασική διαφορά που ίσως δεν έχει αντιληφθεί. Όταν κλείσαμε αρχές Φεβρουαρίου με περίπου 1.400 κρούσματα την ημέρα, είχαμε εμβολιαστέντες στην Ελλάδα περίπου 25.000. Σήμερα στην Ελλάδα είμαστε στο 1.400 και περίπου σε 10 μέρες θα είμαστε πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Τι διαφορά δημιουργεί αυτό σε σχέση με τις αρχές Φεβρουαρίου? Ότι ναι μεν τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται, ο κίνδυνος όμως για τον θάνατο είναι πολύ μικρότερος. Γιατί αυτοί που πεθαίνουν, όπως ξέρετε, στον κορονοϊό, οι 9 στους 10 είναι άνω των 70. Αυτοί πια θα έχουν όλοι εμβολιαστεί σε περίπου 25 μέρες από σήμερα. Άρα η απάντηση είναι να ανοίξουμε, κύριε Υπουργέ. Με τη σειρά. Εμένα μου αρέσει να μιλάω με τη σειρά. Γιατί αν δεν τα εξηγώ, δεν μπορώ. Θέλω να εξηγώ στον κόμμα τη αποφάση. Δεν είμαστε τυρανοί. Παίρνουμε αποφάσει με βάση κάποια λογική. Ποια λοιπόν τώρα είναι η λογική? Έχουμε σήμερα μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στο άνοιγμα με περισσότερα κρούσματα από ό,τι είχαμε όταν κλείσαμε? Η απάντηση είναι ναι. Για ποιο λόγο? Διότι έχουμε το εμβόλιο. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρός ιατρικός αντίλογος. Πρέπει να σας το πω γιατί εγώ το ακούω στις επιτροπές και θα σας το πω γιατί δεν θα σας το κρύψω. Τι λένε οι γιατροί με τους οποίους μιλάω? Λένε σωστό αυτό. Πράγματι, αυτοί που κυρίως κινδυνεύουν από τον κορονοϊό θα είναι εμβολιασμένοι. Δηλαδή, αυτοί που λέγαμε ότι αν κολλήσουν οι μισοί θα πεθάνουν, αυτοί θα είναι εμβολιασμένοι. Προσέξτε όμως ποιο είναι το πρόβλημα στο σύστημα υγείας που έχει δημιουργηθεί από το εμβόλιο τώρα. Λόγω του ότι αυτοί είναι εμβολιασμένοι, ο ιός για να επιβιώσει, ο ιός είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Όπως εμείς τον κυνηγάμε για να σωθούμε, αυτό μας κυνηγάει για να σωθεί. Τι έχει κάνει ο ιός τώρα για να σωθεί? Έχει κατέβει σε ηλικία. Τώρα πια τα κρούματα δεν είναι σε ηλικίες 60, 70, 80 που ήταν πέρσι, ήταν μέχρι το Δεκέμβριο. Τώρα τα κρούματα που βλέπετε κάθε μέρα σε ηλικίες 30, 40, 50, 60. Αυτό τι γι' αυτό έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος. Τι αποτέλεσμα όμως έχει αυτό το σύστημα υγείας? Οι άνθρωποι αυτοί είναι νεότεροι, όσοι προκαλούνται σε αυτούς, σε όσους προκαλούνται επιπλοκές και χρειάζονται κρεβάτι εντατικής θεραπείας, επειδή δίνουν σκληρή μάχη τη ζωή τους και ευτυχώς οι περισσότεροι τα καταφέρνουν, κρατάνε πολύ περισσότερες μέρες στο κάθε κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Άρα το σύστημα φορτώνεται, υπερφορτώνεται. Παρά το ότι τελικό θα έχουμε, έχουμε λιγότερους θανάτους στο τέλος, το σύστημα υπερφορτώνεται από τον ιό. Άρα, στο διατάφτα τώρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνουμε? Εδώ λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε μια χρυσή τομή σε αυτό το πρόβλημα.
Δεν μπορώ να σας πω σήμερα στο ραδιόφωνο θα κάνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο δική μου απόφαση. Πάντως, οπότε αντιλαμβάνομαι, η κατεύθυνση είναι να γίνει άνοιγμα σταδιακά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι βέβαιο ότι η κοινωνία χρειάζεται βαλβίδες εκτόνωσης. Mm-hmm. Γιατί να σου το πω και ανάποδα. Και να κρατήσουμε τον καραντίνα όσο την έχουμε. Όπως θέλαμε να την κρατήσουμε. Πιστεύετε, κύριε Τρίο, σήμερα ότι τηρεί την καραντίνα? Όχι, βέβαια. Πράγματι. Είναι προφανές. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε κλείσει τα κομμωτήρια που λέμε να ανοίξουν τα κομμωτήρια. Δεν πάνε κυρίες στα σπίτια τους και κουρεύουν τις κυρίες. Δεν πάνε, πιστεύετε? Κανονικά πάνε. Κανονικά πάνε. Για τα νύχια δεν πάνε στα σπίτια και κάνουν τα νύχια? Εντάξει, πάνε. Λέμε λοιπόν, αντί ρε παιδιά μεταξύ μας να υποκρινόμαστε ότι δίθεν τηρούνται αυτά τα μέτρα, δεν πάμε λίγο να ανοίξουμε τα μέτρα εκεί που μπορούμε να δώσουμε και στην κοινωνία μια ανάσα? Αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται τώρα. Οι αποφάσεις πότε θα πάρθουν, κύριε Υπουργέ? Τώρα ακούω τον κύριο Τσίπρα που λέει στο Open το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι μία ανοησία. Και δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Παρακαλώ. Ο άνθρωπος αυτός δεν μαθαίνει πραγματικά, ακούστε. Κάνει την πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Με το που την κάνει, βγαίνει ο Τσίπρας και τον χλεβάζει. Ότι τι γελία πρόταση είναι αυτή. Πώς την είχε πει, αν θυμάμαι καλά, κομική ήταν η φράση που χρησιμοποιεί. Κομική η πρόταση. Η πρόταση Μητσοτάκη, να κάνω μια παρένθεση, γιατί είναι εθνικό μας καθήκον να την υποστηρίζουμε. Γιατί αν δεν παίρναγε αυτή η πρόταση, θα είχαμε πρόβλημα. Ποιος είναι ο στόχος για τη σωτηρία της οικονομίας μας, για την εστίαση, για τα ξενοδοχεία, για τον τουρισμό, για τα δωμάτια και παρεπόμενα για όλη την οικονομία? Είναι ο τουρισμός του 2021 να πάει πολύ καλύτερα από τον τουρισμό του 2020. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Δηλαδή, αν δεν είναι εθνικός μας στόχος, εάν το 2020 πετύχαμε περίπου να έχουμε το 20% του τουρισμού του 19, το 2021 να πάμε για ένα 50-60% του 19. Συμφωνούμε? Νομίζω πως ναι. Πολύ ωραία. Ποιο ήταν το πρόβλημα που πέρσι το καλοκαίρι δεν επέτρεψε να έχουμε καλύτερη επίδοση τουριστική από αυτό το 20%? Ότι οι τουρίστες, οι ίδιοι οι πελάτες μας δηλαδή, οι πελάτες μας, δεν ταξιδεύανε. Γιατί δεν ταξιδεύανε? Πρώτον, γιατί ήδη φοβόντουσαν μην πάνε και κολλήσουνε. Και δεύτερον, γιατί οι διαδικασίες στα αεροδρόμια, τα rapid test, η πιθανότητα καραντίνας και όλα τα υπόλοιπα του προκαλούσε πολύ μεγάλη ανησυχία. Συμφωνούμε και σε αυτό? Προφανώς. Πολύ ωραία. Τι λέει, τι είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού? Το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι μια διαδικασία που επιτρέπει σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, τους πελάτες μας, να περνάνε τον έλεγχο του αεροδρομίου και να μπορούν να μπουν σε ένα ξενοδοχείο γρήγορα. Δηλαδή να έχουν στο κινητό τους σε ένα QR. Το ότι είναι εμβολιασμένοι με το άμκα τους και την ταυτότητά τους, το διαβατήριό τους. Και να μην χρειάζεται να κάνουν τα rapid test. Με το κινητό τηλέφωνο στο ξενοδοχείο, στο αεροδρόμιο και να βγαίνει από το μάτι, αυτός μπορεί να πάει. Άρα αυτός ο πελάτης μας να ξέρει ότι θα έρθει στη χώρα μας και δεν θα ταλαιπωρηθεί και δεν θα κινδυνεύσει. Είναι κατανοητό? Νομίζω προφορά ναι, είναι, κύριε Υπουργέ. Αυτή η πρόταση συμφέρει την ελληνική οικονομία, κύριε Τζένο, ή τη βλάπτει? Τώρα μην λέμε τα αυτονόητα, είναι προφανές. Με το που το λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης, βγαίνει ο Τσίπρας και λένε κομική πρόταση κλπ. Χθες, όπως ξέρετε, η Επίτροπος της η Κομισιόν, κυρία Βαντερ Λάιμεν, η πρόεδρος της Επιτροπής, τι είπε? Ότι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμως, υιοθετεί την πρόταση, είπε, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ονομαστικά. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτε άλλο τον έχει πει για Έλληνα Πρωθυπουργό ότι υιοθετεί σαν πρότασή του. Υιοθετεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον πιστευτικό εμβολιασμό και άμεσα τίτλο σε εφαρμογή για να είναι έτοιμο τον Ιούνιο. Μάλιστα. Να είναι έτοιμο, λέει, με το ξεκινάει τουριστική περίοδο. Ωραία, είναι σαφές. Ποια είναι η χώρα που κυρίως ωφελείται από αυτό? Η χώρα μας είναι εξή. Ποιες ήταν οι χώρες που αντιδρούσαν στην αρχή? Ποια ήταν η χώρα η πρώτη που στην αρχή είπε όχι? Η Γερμανία. Γιατί αντιδρούσαν οι βόρειες χώρες? Οι βόρειες χώρες αντιδρούσαν για δύο βασικούς λόγους. Να το καταλάβουμε κι αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί δεν θέλαμε μεταξύ τους να έχουν και εκλογές και τέτοια και να τσακώνονται ότι θα ταξιδεύουν ευκολότερα εμβολιασμένοι και δυσκολότερα μη εμβολιασμένοι και θα αυξηθεί η πίεση στη δική τους κυβέρνηση ποιος θα εμβολιαστεί πρώτος. Κατανοητό. Για αυτούς κατανοητό. Συμφωνούμε? Δεύτερο πρόβλημα που θέλανε, γιατί δεν το υποστηρίζανε, γιατί εδώ είναι και οικονομικός λόγος τώρα. Όταν δεν ταξιδέψουν οι κάτοικοι κάποιων χωρών για να έρθουν στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, αυτοί αν μείνουν στις χώρες τους, τα λεφτά που θα έχουν θα τα ξοδέψουν στις χώρες τους. Άρα αν έχουν λιγότερο τουρισμό, έχουν λιγότερη εξαγωγή συναλλάγματος και άρα έχουν σε μια ηφαισιακή και για αυτούς χρονιά και σε μια δύσκολη οικονομία περισσότερα έσοδα, σαφές. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι μια πρόταση που κατά βάση συνέφερε τις τουριστικές χώρες με πρώτη την Ελλάδα
Και καταρχήν πολεμήθηκε από τις μη τουριστικές χώρες με επικεφαλή τη Γερμανία. Παρά το ότι η Γερμανία από την αρχή ξεκίνησε αρνητικά, κατάφερε η Ελλάδα μας και πέρασε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό που συνέφερε κυρίως στην Ελλάδα και που συνέφερε λιγότερο τη Γερμανία. Νομίζω ότι είναι σαφές, το έχει καταλάβει πλέον. Αυτή την εθνική μας επιτυχία. Ο Τσίπρας βγήκε από την αρχή κόντρα. Και τώρα βγαίνει και λέει μια ανοησία του προσωπικού εμβολιασμού. Λοιπόν, είναι σαφές. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σαφές. Κύριε... Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πεις. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.